Εγώ την Ελεονόρα την εκτιμώ επαγγελματικά ναι. και έχω κάνει και στο παρελθόν παρέα μαζί τη. Έχουμε πάει και για σκι μαζί κτλ. Και φέτος ακόμα που πηγαίναμε για σκι μου έστελνε που είσαι να κάνουμε μαζί σκίτα με τον άντρα της μαζί στον Παρνασσό. Άρα έχουμε και μια προσωπική έτσι, επαφή. Θέλω να πω όμως μια αλήθεια. Δεν είναι ωραίο για καμία εκπομπή με οποιαδήποτε δικαιολογία να ολοκληρώνει 2 μήνες πριν το τέλος της σεζόν. Είναι τσαλάκωμα. Και για την παρουσιάστρια και για την εκπομπή. Όποια και αν είναι η δικαιολογία, παιδιά. Ακόμα και μια ευσταθής και προφανής δικαιολογία ότι πρέπει να μεγαλώσουμε το Χασαπόπουλο. Προσχηματική στην προκειμένη περίπτωση. Προσχηματική. Να μεγαλώσουμε το Χασαπόπουλο γιατί μαθαίνω ότι ο Χασαπόπουλος δεν θα πάει μέχρι τις 10. Μαθαίνω ότι ο Χασαπόπουλος θα πάει κοντά στις 10. Και θα τραβηχτεί προς τα πίσω η κυρία Δανάη Μπάρκα. Εγώ αυτό μαθαίνω. Γιώργο, το σενάριο άρα, που λοιπόν, ήταν το επικρατέστρο. Θα μπορούσε να τσπούν τη Ελεονόρα, αφού πληρώνονται που πληρώνονται οι άνθρωποι, κάνε μια ώρα εκπομπή, πήγαινε λέγε 5 lifestyle θέματα, να είναι μέχρι τις 9 ο Χασαπόπουλος, έτσι κι αλλιώς σε πληρώνουμε που σε πληρώνουμε. Γιατί είναι υποχρεωμένο το κανάλι για τον Ιούνιο και τον Μάιο να πληρώσει τους συνεργάτες βάσει συμβολέων ή να τους απορροφήσει αλλού. Αφού λοιπόν το κόστος είναι ίδιο και τους πληρώνουν και οι βάρδιες των συνεργείων έτσι κι αλλιώς θα πηγαίνουν για την εκπομπή της κυρίας Μπάρκα, άρα λοιπόν θα μπορούσε να πάει μέχρι τις 9 ο Χασαπόπουλος να τραβάει και 3 πολιτικές συνεντεύξεις παραπάνω για να βγάζει υποχρεώσεις και να ξεκινάει μία ώρα μόνο η μελέτη. Όπως έγινε και πέρσι που με κρίνανε λίγο η ώρα. Το τελείως κόψιμο, καλός ή κακός, είναι μειωτικό. Άρα και η ίδια η Ελεονόρα αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση κοπέλα. Τι να πει. Πόσο μάλλον να τη φορτώνουν αδίκως ότι έχει βρεθεί άδικα σε συνεργάτες. Σε συνεργάτες τη. Μπορεί να μην είναι η πρώτη εκπομπή στη ζώνη της Ελεονόρας. Όμως υπάρχουν και εκπομπές και στο ίδιο και σε άλλα κανάλια που κάνουν πολύ μικρότερα νούμερα, που δεν κόβονται. Άρα λοιπόν, όταν τιμάς έναν παρουσιαστή και μια ομάδα, μπορεί να συρρυκνώσεις, δεν την κόβεις την εκπομπή. Γιατί καλώς ή κακώς είναι τσαλάκωμα αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ειδικά, αν όπως λέει η μελέτη, τώρα τι θα της γαϊδεύουν και αυτήν την σταθιά, η Ελεονόρα, ότι πιθανόν του χρόνου να συνεχιστεί στην εργασία, πώς θα συνεχιστεί στην εργασία με έναν άνθρωπο, ρε παιδιά, που τον έχεις επικοινωνία κατσαλακώσει, έτσι συνεχίζονται οι συνεργασίες.